έχουμε δύο θέματα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι ότι πρόκειται για μια υποκλοπή ενός email, η οποία είναι μια πολύ ασαφής κατάσταση και πρέπει κάποιος... Γιατί και ο ίδιος ο παραλήπτης και η κυρία Στάι, από ό,τι διάβαζα χτες στα ηλεκτρονικά μίντια, λένε ότι οι ίδιοι δεν έδωσαν πουθενά το email και προσπαθούν να καταλάβουν πώς έφτασε. Αυτό λένε οι πεκλάβοι. Ναι. Το δεύτερο. Γι' αυτό λένε ότι έγινε υποκλοπή, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Το δεύτερο όμως, το οποίο θέλω οπωσδήποτε να το υπογραμμίσω και να το πω με όσο γίνεται πιο καθαρό τρόπο, είναι ότι η εποχή που κρύβαμε τα στοιχεία, τους κάναμε μασάζ, τα μετατρέπαμε και βάζαμε και 15 τζίφρες για να είναι δύσκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση, έχει δυστυχώς παρέλθει. Έχει ευτυχώς παρέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κοντεύει να περάσει και στην Ελλάδα. Η δυνατότητα του κάθε πολίτη να πληροφορείται τα τρέχοντα στοιχεία θεωρείται αυτονόητη αρχή διαφάνειας και δημοκρατίας. Ναι, αλλά εδώ τίθεται, και κυρία Λιμπεράκη, ένα πολιτικό θέμα από την κυβέρνηση. Σφραγίδες. Μισό λεπτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι, όντως. Εδώ όμως από την κυβέρνηση τίθεται ένα άλλο θέμα. Ένα πολιτικό θέμα. Ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνουν είναι ψευδή. Αυτό είναι μια διαφορετική υπόθεση. Δεν το έχει αφισβητήσει κανένας. Αλλά λέω ότι είπε η κυρία Γερμασίου. Εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο από κυβερνητικά χείλη. Η μάχη περί των στοιχείων, σας θυμίζω ότι μας ανακαλεί στο μυαλό μας το μεγάλο δράμα που λέγεται Greek Statistics. Λοιπόν, στη χώρα που δήλωνε 3 ακόμα κάτι έλλειμμα και είχε 15,6 τελικός, δεν ήταν μία και δύο και μισή μονάδα η διαφορά. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε από τα ρούχα μας και να λέμε και πού τα βρήκε στα στοιχεία και πόσες σφραγίδες έχει. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς, ειλικρινής και ανοιχτή με τα στοιχεία μας, διότι χωρίς στοιχεία δεν υπάρχει δημοκρατία. Και τα οικονομικά στοιχεία πρέπει να είναι κοινή, στην κοινή... αν θέλετε, χρήση όλων. Γιατί αυτά μας δείχνουν το πού βρισκόμαστε. Και δεν χωράει η δημιουργική ασάφεια στο πόσο είναι τα διάφορα οικονομικά μεγέθη. Γιατί μόνο με την αλήθεια πορευτούμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα, όπως είμαστε, κύριε Μοίρα.